Μετά από ένα απαραίτητο διάλειμμα, επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο της Πέλα Τηλεόρασης, εκπομπή με άποψη. Όπως σας είπα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα όπου δικαιούνται να τοποθετούνται οι πολίτες, αλλά και οι πολιτικοί και τα κόμματα αναφορικά με το τι θα πράξουν στο δημοψήφισμα της Κυριακής. Η κάλπη ανοίγει στις 7 το πρωί. Είναι ένα κρίσιμο δημοψήφισμα, ένα κρίσιμο ερώτημα για το μέλλον του τόπου. Το βάζουν όλα τα κόμματα, βάζουν την κρισιμότητα. Στο σημερινό τραπέζι λοιπόν έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ την κυρία Κατερίνα Ζήνα, η οποία είναι πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της νομαρχιακής του κόμματος, που έχει ηγετική θέση αναφορικά με την Επιτροπή υπέρ του Όχι. Τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, που είναι γραμματέας της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Πέλλας, του Δήμου Πέλλας. Τον κύριο Κώστα Κιζηρίδη, ο οποίος είναι πολιτευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ψυχίατρος και μέλος του κόμματος στο κομματικό μηχανισμό, και την κυρία Λίτσα Μακρύδου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιο βουλευτή, με την οποία θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος και ο κύκλος ερωτήσεων. Κυρία Μακρύδου, σήμερα ο κύριος Γιούγκερ έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι Ευρωπαίοι, λέγοντας ότι ακόμα και αν οι πολίτες ψηφίσουν ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Από την άλλη, εσείς επιζητείτε το ναι, πάει στη ΣΥΑ, γιατί λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η τάξη και θα ανοίξουν οι τράπεζες. Δεν διαφαίνεται με τις δηλώσεις των Ευρωπαίων να έχουν τη διάθεση πρώτα απ' όλα, αλλά και τη δυνατότητα την αμέσως επόμενη εβδομάδα να κλειστεί μια συμφωνία, να έρθουν χρήματα από τον μηχανισμό στήριξης των τραπεζών και το τραπεζικό σύστημα να επανέλθει στον πρώτερό του βίο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν πούμε το όχι. Μόνο αυτό έχω να πω. Ότι θα... Τώρα το δίλημα που τίθεται στον κόσμο είναι ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που βρισκόμαστε σε μια, ας το πούμε, προεκλογική κατάσταση με το δημοψήφισμα, το έμφραγμα που έχει πάθει η ελληνική οικονομία είναι ανεπανόρθωτο. Εσείς που υπερασπίζεστε το όχι, που πιστεύω ότι αν βγει το όχι θα είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Έχετε σκεφτεί ότι αυτή τη στιγμή σε ένα νομό Πέλλας, ο οποίος είναι νομός αγροτουριστικός, έχει το πόζα, ο τουρισμός έχει πάθει έμφραγμα. Οι αγρότες βρισκόμαστε στην αρχή μία σεζόν ροδακίνου και δεν έχουν να δώσουν τα προϊόντα τους. Τα επιτραπέζια δεν τα δέχονται γιατί δεν υπάρχει ρευστό. Ένας έμπορος, το maximum που έχει στην τσέπη του για να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις του είναι αυτά τα 50 ευρώ που μπορεί να βγάλει από την τράπεζα καθημερινά. Πώς θα επιβιώσει η οικονομία μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί? Και θα σας μιλήσω και σαν οικονομολόγος, γιατί αυτή την ιδιότητα έχω. Εφόσον έκλεισαν οι τράπεζες και εφόσον ο κύριος Σακελαρίδης, νομίζω, είπε ότι μέχρι να επέλθει συμφωνία οι τράπεζες θα είναι κλειστές. Ο κύριος Παπάς, συγγνώμη. Και ο πρωθυπουργός του. Να ξέρετε ότι παίρνει τουλάχιστον διπλάσιο χρόνο να συνέλθει η ιδιωτική οικονομία. Διότι δεν υπάρχει μόνο ο δημόσιος τομέας, δεν υπάρχουν μόνο οι συντάξεις. Για να τροφοδοτηθεί ο δημόσιος τομέας, πρέπει ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, η ιδιωτική οικονομία γενικότερα, να πληρώσει τους φόρους και τις εισφορές της. Όλα αυτά έχουν σταματήσει. Ποια θα είναι δηλαδή η επόμενη μέρα του όχι, ενώ ξέρουμε ότι η επόμενη μέρα του ναι θα είναι δύσκολη. Φανταστείτε την ημέρα μετά το όχι, και δεν θέλω να κάνω τρομοκρατία. Λογικά και οικονομικά, εγώ σαν οικονομολόγος τα βλέπω τα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά το ζήτημα είναι θέλετε Ευρώπη ή δεν θέλετε Ευρώπη. Και με αυτό το απαράδεκτο ψηφοδέλτιο, το οποίο το βρήκα από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή, θα πας τώρα σε έναν άνθρωπο 70-80 χρονών να τον πεις, συμφωνείτε με το Reforms for the Completion of the Current Program and Beyond και το δεύτερο Preliminary Debt Sustainability Analysis. Άντε γιαγιά και ο παππούς να ψηφίσει τώρα. Είναι για μένα, επειδή εντάξει είναι λίγο λαϊκιστικό. Εσείς δηλαδή πώς το θέλατε το ψηφοδέλτιο, κύριε Μακρύδου? Το ψηφοδέλτιο να λέει την αλήθεια, να μην υποκρύπτει.
Να δηλαδή... λέει την αλήθεια. Θέλεις ή δεν θέλεις ευρώ. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Μα δεν είναι το ερώτημα αυτό, κύριε Μαρτίνε. Μα να σας πω κάτι. Το δημοψήφισμα εδώ μέσα. Ωραία, το συμβούλιο, μου μιλάει για έγγραφα. Μου μιλάει για έγγραφα τα οποία έχουν αποσυρθεί. Το ξέρετε ότι για πρώτη φορά στέλνει το Συμβούλιο της Ευρώπης στους παρασκευητές. Γιατί η απόφαση. Γιατί έχει καταλάβει ότι εδώ παίζονται πολύ σοβαρά παιχνίδια. Ναι, βεβαίως και παίζονται πολύ σοβαρά. Για πρώτη φορά έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με το Συμβούλιο της Ευρώπης και μας θεωρεί αναξιόπιστη χώρα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω καταλάβει, γιατί είμαι νοήμων πολίτης, έχω κρίση, είμαι και οικονομολόγος και βλέπω που πάνε τα πράγματα. Είμαι μέλος σε ένα διοικητικό συμβούλιο νοσοκομείων, το οποίο δεν ξέρουμε. Ρωτάμε, ρε παιδιά, το γάλα είναι απαραίτητο, το τσάι είναι απαραίτητο. Ο κοτοπουλάς χτες μας είπε: δεν σας δίνω άλλα κοτόπουλα. Λαϊκίζω, αλλά είναι πραγματικότητα. Με το PSI του σε Βενιζέλου. Σε νευραλγικού τομεί δεν υπάρχει ρευστό αυτή τη στιγμή. Με το PSI του Βενιζέλου. Δεν υπάρχει ρευστό και με κάνατε να λαϊκίσω, να αποκαλύψω πληροφορίες. Δεν υπάρχει σάλιο, για να το πούμε όπως το λένε στην πιάτσα. Ό,τι υπήρχε στα νοσοκομεία το κούρεψε και ο Βενιζέλος. Να σας πω κάτι. PSI. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ψέματα, διαψεύστε με. Τα, μέχρι αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό που λέτε, κύριε Μακρύδη, παρακαλώ. Κύριε Κιζηρίδη, είναι πολύ σοβαρό, κύριε Μακρύδη. Αυτό το οποίο βάλει η κυρία Κιζηρίδη είναι πάρα πολύ σοβαρό. 38 μέρες βάλαμε κρέα στο πρόγραμμα και το έκανα. Και όταν το χορό, ρέμα είναι στη θεωρία. Κύριε Μακρύδη, αυτό ουσιαστικά που λέτε εσεί που αποκαλύψατε ω μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου των Γενιτσών και τις έδεσες είναι τι, ότι υπάρχει πρόβλημα και στην υγεία. Και στην υγεία. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Στα φάρμακα υπάρχει απόθεμα για ένα μήνα. Υπάρχει. Αλλά στην τροφοδοσία των ασθενών έχουμε ασθενείς, έχουμε κλίνες, νοσηλεύονται. Ποιο είναι το πρόβλημα? Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Ο προμηθευτής άλλο δεν δίνει στο νοσοκομείο, γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν ταμείο μέσα στο γραφείο τους. Μέσω τράπεζας μετακινούνται. Γνωρίζετε ότι έχουν σταματήσει οι έλεγχοι τροφίμων από την περιφέρεια λόγω έλλειψης καυσίμων. Οι προμηθευτές πλέον δεν προμηθεύουν. Εδώ άλλος ο προμηθευτής λέει, ρε παιδιά, εγώ με φιλότιμο άνθρωπος να σας τροφοδοτήσω, αλλά δεν έχω υλικά συσκευασίας. Όταν είμαστε έξω από τον χορό και τι ωραία που είναι η θεωρία, μπείτε μέσα στο χορό, δείτε πώς είναι το πρόβλημα. Έχει στερέψει το σύστημα. Κυρία Ζήνα, έχει στερέψει το σύστημα. Θα σας απαντήσω, κυρία Μακρύδη. Να μου απαντήσετε. Αλλά εγώ, επειδή θεωρώ ότι λαμβάνω σε νευραλγικούς τομείς απόφαση, θέλω να μου δώσετε και, επειδή και λόγω της ειδικότητάς μου, οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό, σε αυτό δεν ξέρω, θέλω απάντηση, δεν γνωρίζω, δεν σας επιτίθεμαι. Τα νοσήλια τους καταβάλλονται. Υπάρχουν άνθρωποι καρκινοπαθείς αυτή τη στιγμή. Θα σας απαντήσω. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν τηλέφωνο κλαίγοντας. Όχι, να τα ακούσει η κυρία Ζήνα. Σας παρακαλώ. Και φοβούνται αυτό το πρόβλημα. Παρακαλώ. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Κιζηρίδης. Κύριε Κιζηρίδη, πρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Οι δηλώσεις των... Το ίδιο ερώτημα με την κυρία Μακρύδη θα σας βάλω. Για τις δηλώσεις των αξιωματούχων που ακόμη και για το ναι, πολλό δε μάλλον για το όχι, λένε ότι παιδιά είναι τα πράγματα δύσκολα για την Ελλάδα και για τη διαπραγμάτευση. Πώς είστε τόσο σίγουρος πως αν βγει το όχι θα πάτε και θα επιτύχετε μια συμφωνία και πόσο, βέβαια και ο κύριος Τσίπρας αλλά και ο κύριος Καμένας δεσμεύεστε ότι την Τρίτη θα ανοίξουν οι τράπεζες. Πράγμα το οποίο για κάθε, τον κάθε νοήμων είναι απίθανο με τις σημερινές συνθήκες, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και οικονομικά απίθανο. Επισήμανση πρώτη. Μέσα σε αυτόν τον πόλεμο που έχει κηρυχθεί τον οικονομικό εντός και εκτός της χώρας, καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με ένα μαγικό ραβδάκι και σε μία μέρα. Ευτυχώς ο κόσμος δείχνει μια υπομονή και με μια ψυχραιμία όβιο και υπομονή αντιμετωπίζει τους τρομοκράτες του από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επισήμανση δεύτερη. Όλη την ημέρα, ό,τι παίζει το κεντρικό μηντιακό σύστημα, παίζει και αυτό τα ρέστα του για την επιβίωσή του μαζί με το πολιτικό, το παλιό σύστημα, παραθέτει δηλώσεις. Σαφώς. Αυτό είναι μια σκέψη. Η χθεσινή δήλωση του Ντάισιμπλουμ, και όχι να ψηφίσουν οι Έλληνες την Κυριακή, θα μείνουν στο ευρώ. Η δήλωση η χθεσινή πάλι του Ρωμάνου Πρόντι, είναι αδύνατο να διώξουν την Ελλάδα από το ευρώ μετά από τις αστοχίες της Τρόικας και την έλλειψη μιας ενιαίας στάσης. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να σας δώσω τις αναρτημένες δηλώσεις. Ναι, 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 αλλά okay. Κανένας δεν είπε ότι θα μας διώξουν από το ευρώ. Άρα γίνεστε, κανένας δεν γίνεστε ψεύτης εσείς. Μόνοι μας θα αναγκαστούμε να φύγουμε, γιατί δεν θα έχουμε φράγκο. Ναι, γίνεστε ψεύτης λοιπόν εσείς που λέτε ότι το δίλημα είναι ευρώ ή όχι.
Δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Πού το λέω, και η δήλωση επειδή η ευαισθησία για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Φυσικά και είναι ευρώ ή όχι. Πριν από αυτό. Αναγκαστείτε να μας πάτε στην δραχμή. Πριν από αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρχε ο Οργανισμός του Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπου λέει. Σαφώς και να διεξαγγείλει διψήματα. Οποιαδήποτε συμφωνία ή δανειακή σύμβαση δεν μπορεί, τωρινή δήλωση του ΟΗΕ, του καταστατικού χάρτη, με βάση το άρθρο 103 του ΟΗΕ, δεν μπορεί να αναγκάσει μια χώρα να παραβιάσει ατομικά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ναι, λεκεί δηλαδή. Εσείς παραβιάζετε αδιάφορα το δικαίωμα του πολίτη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε, όσοι ψηφίσουν να είναι σύνεργοι. Πάμε στο διατάφτα. Εσείς οι ίδιοι. Εγώ θα εξηγήσω τον κόσμο. Παραβιάσατε το δικαίωμα της ελευθερίας και της κυριαρχικής ψηφίσης. Ζητάμε δηλαδή την ελεημοσύνη του κόσμου, κύριε. Εγώ θα εξηγήσω. Ζητάμε την ελεημοσύνη όλου του πλανήτη για να μην πεθάνουμε τη πείνα. Αυτό μας λέτε. Οι φύτες γίναν θύματα και εγώ θα εξηγήσω στον κόσμο. Τι σημαίνει ψηφίζω ναι. Εσείς καταστρέφετε την οικονομία. Ότι έχει υποχρέωση αυτή η κυβέρνηση, έχει υποχρέωση με ένα ενδεχόμενο ναι, σημαίνει να κάνει το εξής. Να πάει σπίτι της. Να κάνει αύριο το τι θα κάνει, θα το δούμε. Να πάει με ένα ενδεχόμενο ναι. Και να κάνει νόμο του κράτους του δημοψήφισμα που είναι αμετάκλητος και είναι ανώτερος και από τους μνημονιακούς νόμους και από τους νόμους που απαιτούν τα 180 και τα 2 τρίτα της Βουλής. Ναι. Γιατί αποφασίζει ο λαός. Σε τι λοιπόν ψηφίζει ναι. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Για τους αγρότες. Αφού το κάνει αυτό, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Μέτρα. Θα μπορεί να υλοποιήσει τη συμφωνία. Θα σεβαστεί τη λαϊκή κυριαρχία. Θα, την θα την υπογράψει για την υλοποίηση. Πάμε σε. Μην βιάζεστε. Να ξέρουμε. Μην βιάζεστε. Θα ξέρουμε ποιος θα υλοποιήσει. Θα υπογράψουμε λοιπόν με την ψήφο μας τα μέτρα Γιούγκερ για τους αγρότες. Όχι τα μέτρα Γιούγκερ. Αύξηση. Δικά σας μέτρα. Αύξηση. Εσείς έχετε πάει από 13 ευρώ. Να σας πω κάτι. Δικά σας μέτρα είναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Εσείς τα μέτρα. Ηρεμία. Θέλετε να επιτρέψετε τον κόσμο να ακούσει και την άποψη τη δική μου. Αλλά να πείτε την αλήθεια. Ότι τα μέτρα αυτά τα προτείνατε εσείς. Κύριε Θωμαίδη, ηρεμία, παρακαλώ. Τα μέτρα του Γιούγκερ και της Κομισιόν. Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Αύξηση φορολογίας, προκαταβολή φόρων και εξίσωση με τους ελεύθερους επαγγελματίες για τον αγρότη, τριπλασιασμός των εισφορών του ΟΓΑ. Κατάργηση των φορολογαπαραγωγών. Εδώ είναι τα μέτρα σας. Κατάργηση τα ίδια ακριβώς έχετε στείλει. Πετρελαίου. Εσείς τα στείλατε τα ίδια. Και 60 εκατομμύρια διαφορά είναι. Αυτό καταλάβατε. 60 εκατομμύρια διαφορά. Εντάξει, τώρα τα μέτρα τα δικά σας μέτρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τα δικά σας μέτρα είναι. Πάμε λοιπόν και στο όχι του κυρίαρχου λαού το οποίο φοβάστε. Το τελευταίο δημοψήφισμα στην Ευρώπη που έγινε για ναι ή όχι. Ντροπή που το συζητάμε κιόλας και ρωτάμε γιατί γίνεται δημοψήφισμα. Ντρέπομαι πραγματικά στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να απαγορεύονται τα δημοψήφισμα. Ποιος το είπε αυτό! Το, το δημοψήφισμα που διεξάγεται εσείς απαγορεύεται, κύριε. Είναι πραξικοπηματικό. Σας παρακαλώ πολύ. Το δημοψήφισμα, γιατί δεν το κάνατε ένα μήνα πριν, κύριε. Και μας κρίνει ο κόσμος. Γιατί έπρεπε να κλείσουν τα μέχρι την ίστατη στιγμή φτάσαμε μέχρι τις κόκκινες γραμμές για να δώσουμε λύσεις στο κόσμο. Να τζογάρετε, κύριε. Αν θέλαμε αυτό που θέλει ο Βαρουφάκης, να παίξετε τζόγο με τις δίκες του κόσμου. Αν θέλαμε να τζογάρουμε, δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να καταθέσουμε τόσο επώδυνο παγιάτο. Δεν το κάνατε ένα μήνα πριν. Παρακαλώ. Απλή ερώτηση. Δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία. Το δικό μου τον ερμό δεν μπορείτε να τον κλονίσετε. Δεν τον κλονίζω. Δοκιμάστε κάτι άλλο. Θα ήταν πιο εύκολο και για εσάς να πάρετε τόσο. Κύριε Σαμαίδη, παρακαλώ. Με την ηρεμία σας πετύχετε περισσότερα τηλεοπτικά. Πείτε μου γιατί δεν λοιπόν, μπορείτε να μην αφήσετε. Κύριε επαναλαμβάνω. Την τελευταία φορά λοιπόν. Γιατί γίνανε τα τελευταία 12 χρόνια 11 δημοψηφίσματα στην Ευρώπη. Το τελευταίο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία που αφορούσε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όχι για οικονομικά θέματα. Που αφορούσε πιο σοβαρά θέματα. Όχι για οικονομικά. Η συνθήκη της Λισαβόνας. Με ακούνε και σας ακούνε. Ναι, ποιο η συνθήκη της Λισαβόνας καθόριζε το μέλλον μιας χώρας μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσμα. Τα οικονομικά θέματα απαγορεύονται ή δεν απαγορεύονται. Έδινε. Τι, απαγορεύονται ή ναι ή όχι. Πρέπει να σταματήσω για να συνεχίσω. Α, δεν κύριε Θωμαίδη, μην βάζετε ερωτήματα. Κύριε Κυριρίνη, παρακαλώ, κάντε την τοποθέτησή σας. Κύριε Θωμαίδη, αφήστε τον κύριο Κυριρίνη. Η συνθήκη της Λισαβόνας που είχε οικονομικές παραμέτρους και διαρθρωτικές παραμέτρους για κάθε χώρα αποδόθηκε στον Ιρλανδικό λαό για να δούμε τι σημαίνει ένα όχι και ένα ηχηρό όχι. Γιατί εγώ επιμένω, θέλω το όχι να είναι πολύ βροντερό, μόνο εκεί θα έχει τεράστια αξία. Λοιπόν, την καταψήφισε ο Ιρλανδικός λαός με 60%, πάγωσε η συνθήκη της Λισαβόνας, φέρα νέους ευνοϊκότερους όρους για την Ιρλανδία και την οικονομία της. Μετά από 1,5 μήνα ξανακλήθηκε ο Ιρλανδικός λαός να αποφασίσει και την επικύρωσε με 60%. Τίποτα να σας πω εγώ τι σημαίνουν λοιπόν τα όχι σε έναν υπερήφανο λαό που αντιστέκεται στο Σόιμπλε και στην παρέα του που θέλουν να συνεχίσουν να έχουν την Ελλάδα απικία. Ο Σόιμπλε λέει αυτά που θέλετε εσείς. Σοβαρά μιλάτε. Φυσικά. Εντροπή λοιπόν. Ο Σόιμπλε λέει αυτό. Ωραία. Κάντε λίγο ψήφισμα. Ωραία. Το ποιος είναι το κόμμα του Σόιμπλε
Φαίνεται από τις κοινές δηλώσεις. Κάνατε το Σόιμπλε να μην στέλνει στην Ευρώπη. Ο Σόιμπλε θέλει μέσα στην Ευρώπη, όχι την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που δίνει ψωμί στους Έλληνες, θέλει την Μπέργκερ, τη Ρωσέ και την Μπάγκερ. Δεν θέλει τον Έλληνα εφοπλιστή. Ο Σόιμπλε θέλει εσάς γιατί είστε το λόμπι της Δραχμής. Θα τα ακούσετε. Γιατί ευνοείτε το κεφάλαιο. Όλοι όσους βγάζουν τα λεφτά τους έξω, αυτούς ευνοείτε, κύριε Θωμαίδη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οι δικοί του οι εφοπλιστές δεν παίρνουν μία. Ο Σόιμπλε θέλει τα νησιά διαλυμένα από τουρισμό με 23% ΦΠΑ. Γιατί απέναντι στην Τουρκία όλα τα γερμανικά ξενοδοχεία δουλεύουν με 6%. Με 3 εκατοστάρικα μισθό στον Τούρκο. Δικό σας μέτρο είναι η αύξηση του ΦΠΑ, κύριε Κρήτη. 3 εκατοστάρικα μισθό στον Τούρκο. Θα ακουστώ ό,τι και να λέτε. Να ακούστε, ναι, λοιπόν, θα σα πάσω. Κύριε Θωμαίδη, τα άδεια τα ξενοδοχεία τα γερμανικά με τον ανέβιο ΦΠΑ στα ελληνικά νησιά θα γεμίσουν και θα διαλυθεί ένα κομμάτι που δίνει 25% του ΑΕΠ. Και σήμερα που καταστρέφεται το Τούρκο. Παρακαλώ! Και εσύ, παρακαλώ! Και εσύ, παρακαλώ! Παρακαλώ, κάμερα σε μένα, παρακαλώ! Εσύ, το δεν φαίνεται κανένα, παρακαλώ κύριε Κιζηρίδη, βάλτε μια ρωτήρια. Παρακαλώ κύριε Κιζηρίδη, λοιπόν, θα κάνουμε εδώ πέρα ή διάλογο ή θα τη σταματήσουμε τώρα την εκπομπή. Αυτό που γίνεται είναι αντιτηλεοπτικό, δεν βγάζει κανένα συμπέρασμα, ο ένας είναι πάνω στον άλλο. Λοιπόν, 2-3 λεπτά κύριε Κιζηρίδη να πείτε την γνώμη σας, ολοκληρώστε για να πάει να προχωρήσει και εκεί. Είδατε να χωρίς μια πρόταση χωρίς να διακόπτω. 2 λεπτά κύριε Θωμαίδη, παρακαλώ μην διακόπτετε. Συνεχίζω, γιατί λοιπόν, αλλιώς θα πρέπει. Σταματήσει η εκπομπή. Και σε αυτή λοιπόν την ομάδα διαπραγμάτευσης την οποία βάζετε μπροστά, όπου πού ακούστηκε. Δεχόταν ο Σαμαράς όταν ήταν στην κυβέρνηση να πάρει τον Τσίπρα τηλέφωνο. Να πάρει, λέει ο Τσίπρας, το Σαμαρά τηλέφωνο. Σε αυτή την ομάδα διαπραγμάτευσης, σε αυτή την κοινή προσπάθεια από την πρώτη μέρα απέναντί μας, εκτός από τη Μέρκελ, τον Σόιμπλε, τον Τούσκ, τον Μούσκ, τον Αλφα, τον Σούλτς και τον Βίτα, που μας κουνάνε το δάχτυλο ως έθνος. Και εγώ ντρέπομαι. Σε αυτή την ομάδα διαπραγμάτευσης πήγατε φάσε. Και καθίσατε απέναντι με το Θοδωράκι του Μπόμπο, αλλά εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Με το Θαθεράκι των διαπλοκωμένων συμφερόντων. Φοβάστε, με το αύριο. Έτσι θα πάει η Ελλάδα μπροστά αύριο. Φοβάστε, μη φάει τη θέση σας στην κυβέρνηση. Αυτό θα έχει καταδικάσει λοιπόν, οριστικά ο ελληνικό κόμμα. Κύριε Κυριακή, δεν έχει καταδικάσει άλλη μια φορά. Κύριε Θωμαίδη, κύριε Θωμαίδη, κύριε Θωμαίδη, έχετε τον λόγο εσείς, μην σπαταλάτε. Το ερώτημα είναι ακριβώς το ίδιο, αναφορικά με τις δηλώσεις των αξιωματούχων. Εσείς βλέπετε κάτι διαφορετικό, γιατί από ό,τι φαίνεται, ό,τι και να ψηφίσει ο λαός, ναι, αυτή η κρίση δεν διορθώνεται άμεσα. Και αν δεν είναι έτσι, πείτε μας πώς θα δείξουν οι τράπεζες. Λοιπόν, άμεσα φυσικά δεν διορθώνεται. Το μόνο που ελπίζουμε, γιατί να ελπίζουμε μπορούμε εκεί που μας φέρανε, δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Εκεί που η οικονομία της Ελλάδας είχε πάρει ένα δρόμο θετικό και ανωδικό, την ξαναρίξαμε στα τάρταρα. Αυτό καταφέραμε. Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι ότι θα μπορέσουμε να ξανακάτσουμε στο τραπέζι με τους εταίρους μας. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να ξανακάτσει η ίδια σύνθεση διαπραγματευτική, η οποία εξευτέλισε την Ελλάδα. Την εξευτέλισε. Η διαπραγμάτευσή της θα μείνει παρμοιώδης. Θα γραφτεί, πιστεύω, στα βιβλία τα οικονομικά για τα επόμενα χρόνια και θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Τι να μην κάνεις για να καταστρέψεις τη χώρα σου. Έτσι θα είναι. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει στην ιστορία ως ο μεγαλύτερος ψεύτης και ανίκανος πρωθυπουργός που πέρασε ποτέ. Και αυτό θα το γράψει η ιστορία, το λέω εγώ, θα φανεί. Ήδη φαίνεται. Τα πράγματα δείχνουν. Οι άνθρωποι, για να καταλάβετε κύριε Δημητριάδη, ότι πραγματικά είναι ένα 15μελές ακόμη, μια παρέα 15μελούς είναι που πολλά προσθέσανε και 2-3 από τους ΑΝΕΛ και κάνανε ένα καινούριο 15μελές και παίζουν με τις τύχες του κόσμου. Χθες ο κύριος Τσακαλώτος μόνος του είπε ότι κάναμε δημοψήφισμα για να μην πέσουμε από την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσακαλώτος, δήλωσε τη δικιά του είναι. Το είπε ο άνθρωπος μόνος του. Θα έπεφτε η κυβέρνηση. Γι' αυτό κάναμε δημοψήφισμα. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε τα μέτρα τα ίδια, αυτά που ο ίδιος Τσίπρας πήγε και πρότεινε στους ανθρώπους, μετά τα πήρε πίσω. Βγαίνει ο Γιούγκερ και λέει ο άνθρωπος, φτάσαμε σε κάποιο σημείο, λέει, στη διαπραγμάτευση να έχουμε 60 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Τότε που λέγανε ότι η συμφωνία καθαρογράφεται, η δική τους, γιατί τους μεταφέρανε και λάθος στοιχεία. Αλλά δεν έβαζε το χρέος. Ναι, σόλτο. Και αναγκαστικά τα πήρε πίσω όλα ο Τσίπρας, ήρθε στην Ελλάδα, δεν τα βρήκε με το Λαφαζάνη, δεν τα βρήκε με το Στρατούλη, δεν τα βρήκε με το λόμπι της Δραχμής όπως λέμε κι εμείς. Γιατί θέλουν πραγματικά όλοι να μας πάνε εκεί. Δεν μπόρεσε να περάσει, ήξερε ότι δεν περνάει τα μέτρα. Του λείπανε πάνω από 50 βουλευτές για να περάσει τα μέτρα. Και αναγκαστικά πήγε σε δημοψήφισμα. Έπαιξε την τύχη μιας ολόκληρης χώρας όταν ο ίδιος έλεγε μήνες πριν και αυτός και ο Βαρουφάκης ότι το δημοψήφισμα, αν προκηρυχθεί, πριν ακόμη φτάσει να γίνει, η χώρα θα κακοποιήσει. Το έλεγε ο Τσίπρας, κυκλοφορούν άλλωστε στο ίντερνετ όλα τα βιντεάκια. Δεν είναι γραπτά μόνο. Υπάρχουν βίντεο που τα δείχνουν. Και ο Βαρουφάκης το έχει πει και ο Τσίπρας ο ίδιος.
ότι αν προκηρύξουμε δημοψήφισμα με το δίλημα αυτό στους Έλληνες, καταρχήν θα τους διχάσουμε. Και το λένε και οι ίδιοι. Τα ίδια τα στελέχη, τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλαν το δημοψήφισμα για να μην διχαστεί ο ελληνικός λαός. Το λένε όλα τα σημαντικά πρόσωπα της ιστορίας μας. Τα εν ζωή. Ότι το δημοψήφισμα είναι κατεξοχήν διχαστικό. Και οι ίδιοι λέγανε ότι θα καταρρεύσει η οικονομία της χώρας πριν καν φτάσουμε στο δημοψήφισμα. Και ρώτησα πριν, αλλά απάντηση δεν πήρα. Όπως ο κ. Λαφαζάνης προχθές έφυγε από το στούντιο σε μια εκπομπή, τα παράτησε όλα, τα πέταξε και έφυγε, γιατί δήθεν εκνευρίστηκε. Δεν ήθελα να απαντήσει την ερώτηση. Του είπε η δημοσιογράφος, γιατί δεν το κάνατε ένα μήνα πριν, ώστε να μην χρειαστεί να κλείσουν οι τράπεζες. Όλα αυτά δείχνουν, κύριε Δημητριάδη, ότι υπάρχει σχέδιο. Όταν ο Βαρουφάκης έλεγε δύο χρόνια πριν, ο μεγάλος αυτός ηδήμονας που εμπιστευτήκαμε την τύχη της Ελλάδας στα χέρια του, ότι η Ελλάδα πρέπει να χρεοκοπήσει άμεσα και ακαριαία. Το έλεγε δύο χρόνια πριν καν μπει στην κυβέρνηση. Τώρα το κάνει πράξη ο άνθρωπος. Υπάρχει αυτό το σχέδιο, τον εμπιστευτήκαμε και τζογάρουμε. Και δυστυχώς ο κόσμος, γιατί όλοι αυτοί που καλούν τον κόσμο να ψηφίσει όχι, έχουν μαζί τους ένα κομμάτι της νεολαίας αυτή τη στιγμή, ένα κομμάτι των φτωχών ανθρώπων που φοβούνται και νομίζουν ότι αν πάμε στην δραχμή, γιατί ωραία. Ο κόσμος που ψηφίζει, με συγχωρείτε να το τελειώσω, ο κόσμος που ψηφίζει το όχι, δεν θέλει την Ευρώπη. Ο κόσμος συνειδητά. Τι λέτε τώρα. Αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Τι λέτε. Όσο αυτό που θέλω. Τι λέτε. Ο κόσμος γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε και άλλο τον χρόνο να μπορέσουμε. Στα γρήγορα. Ο κόσμος, πράγματα. Ο περισσότερος κόσμος που ψηφίζει συνειδητά όχι και δεν έχει πλανηθεί από εσάς, δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Τι λέτε. Αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Νομίζει ότι αν πάμε στη δραχμή θα μειωθεί η φτώχεια του. Νομίζει ότι θα γίνει κάτι άλλο, θα του χαριστούν τα δάνεια. Δεν ξέρω ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονται, δεν υπάρχουν. Κατανοητό. Λοιπόν, κυρία Ζήνα, η δική σας άποψη. Η δική μου άποψη πάνω στο θέμα. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Πριν λίγο αναφέρθηκαμε στο ψηφοδέλτιο του δημοψηφίσματος. Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Εάν τάσεται κάποιος υπέρ της συμφωνίας ή όχι υπέρ της δεδομένης συμφωνίας. Δεν γράφει, δεν υπάρχει διακύβευμα ουδέποτε για το θέμα παραμονή στο ευρώ. Είναι κρυμμένο όλο ο κόσμο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Θωμά, ήδη είδατε με πόση υπομονή και κατά την υπόθεση δεν εγκράτεια σας άκουσα όλους. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Το όχι αποτελεί τη μόνη πραγματικά ευρωπαϊκή επιλογή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ως ευρωπαϊκή επιλογή. Ένα ισχυρό όχι στην πρόταση τελεσίγραφου των δανειστών αυξάνει τη διαπραγματευτική ισχύ της Ελλάδος. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένη και της Ευρωζώνης να μας έχει ως ισότιμο μέλος μέσα της και όχι ως κάτι διαφορετικό. Τα ίδια δεν λέγατε και πριν. Δεν έχουμε χρόνο. Το όχι αποτελεί μήνυμα ελπίδας και αξιοπρέπειας για τους λαούς της Ευρώπης. Αυτό στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε το εξής, οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους πιστωτές δεν τελειώνουν την Κυριακή. Το αντίθετο, καθώς το δημοψήφισμα αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων. Όπως τόνισε σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ελεγχόμενα, καθώς και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτές τις δηλώσεις, παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα παραμείνει μέχρι τέλους. Θα είναι εκεί και τη Δευτέρα, θα είναι εκεί και μετά το δημοψήφισμα με καλύτερους όρους για την ελληνική κοινωνία. Αμέσως μετά βγαίνουν και επιβεβαιώνουν αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού η Άγγελα Μέρκελ, η οποία λέει ότι οι πόρτες για συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση ήταν και παραμένει ανοιχτή έπειτα και από το δημοψήφισμα. Ο πρόεδρος Γαλλίας, ο Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος λέει ότι η συμφωνία πρέπει να γίνει αμέσως. Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Γκάμπριελ, δεν μπορεί όμως ο κύριος Ντάισελμπλουμ, χτες ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, να βγαίνει και να εκβιάζει έναν ελληνικό λαό. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας Υπουργός Οικονομικών καμίας ευρωπαϊκής χώρας να βγαίνει και να εκβιάζει έναν ολόκληρο λαό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Είναι πέρα από κάθε λογική. Οι δηλώσεις της Κομισιόν όσο αφορά την παραμονή μας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν βγήκε και τοποθετήθηκε η Επιτροπή, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε, και είπε ότι η Ελλάδα δεν βγαίνει ούτε από το ευρώ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε κάτι τέτοιο είναι που ζητάει η κυβέρνηση, ούτε και κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί από αυτά τα οποία μας δεσμεύουν.
Είναι κατανοητό. Ας προχωρήσουμε παραπέρα. Μιλήσατε για ένα έμφραγμα το οποίο έπαθε σε 5 μέρες η ελληνική οικονομία. Να σας πω το εξής, ότι 5 χρόνια είχαμε έναν μακροχρόνια ασθενή στην εντατική που αργοπέθαινε κάθε μέρα. Αργοσβήνει κάθε μέρα. Οι πληρωμές έγιναν κανονικά, δόθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, παρόλες, παρόλες, θα σας απαντήσω, και στον ΟΓΑ, υπήρχαν και στο σε αυτό θα αναφερθώ κύριε Δημητριάτη, ήταν η αμέσως επόμενη κουβέντα μου, ότι δόθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε συντάξεις, παρόλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε από τους τραπεζίτες, οι οποίοι δεν θέλανε φυσικά να καταβληθούν για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό είναι προφανέστατο. Τα μεγαλύτερα συμφέροντα τα εξυπηρετούν οι τράπεζες. Αν είναι δυνατόν, το γνωρίζει και ένα παιδί του γυμνασίου. Είναι απλά πράγματα, απλή οικονομία. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι οικονομολόγος για να ξέρει ότι η τράπεζα. Ασφαλέστατα. Όπως καταβλήθηκαν σήμερα τα επιδόματα ανεργίας. Όπως καταβλήθηκαν σήμερα τα επιδόματα ανεργίας. Όπως καταβλήθηκαν τα επιδόματα μητρότητας. Όπως καταβλήθηκαν οι συντάξεις. Πάψτε να σπέρνετε και το με ναι, και με όχι. Δεν οδηγεί πουθενά. Είτε κάνουμε συμφωνία, είτε όχι. Συμφωνία. Και με ναι, και με όχι. Αυτά τα οποία το δημοψήφισμα είναι ξεκάθαρο. Αυτό όμως που δεν είναι ξεκάθαρο και αποκρύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως επίσης και από τη συγκυβέρνηση, την προηγούμενη συγκυβέρνηση, είναι το εξής. Τι πραγματικά μας ζητούν. Ο κύριος Γιούγκερ βγαίνει και δηλώνει με θράσος ότι δεν ζητάμε καμία περικοπή των συντάξεων. Και βγαίνει και του απαντά όχι η κυβέρνηση, όχι ο Πρωθυπουργός, βγαίνει και το απαντάει ο Σπίγκελ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός για τις απόψεις του και λέει πώς είναι δυνατόν να διατείνεστε ότι δεν ζητάτε περικοπή των συντάξεων τη στιγμή που ζητάτε κατάργηση του ΕΚΑΣ, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί δεν λέτε τι περικλεί αυτή εδώ η συμφωνία, γιατί το αποκρύπτετε ενώ συμφωνείτε μαζί της? Πείτε και στον ελληνικό λαό τι σημαίνει ένα ναι. Ένα ναι σημαίνει μια αύξηση της φορολογίας στην εστίαση. Σημαίνει μια κατάργηση του ΕΚΑ. Σημαίνει κατάργηση εκτόσεων φόρων στους αγρότες. Τα δικά σας μέτρα σημαίνει. Αυτό σημαίνει, ομαδικές απολύσεις. Ομαδικές απολύσεις. Όλα αυτά, κυρία Ζήνα, στους Ευρωπαίους. Συνταγματική νομιμοποίηση όλων των μνημονίων. Συνταγματική νομιμοποίηση. Αν με ρωτούσατε για το αγγλικό δίκαιο πριν από 2 χρόνια με δημοψήφισμα, θα παίρνατε απάντηση. Σήμερα, συνταγματική νομιμοποίηση όλων των μνημονίων. Η παράταση που ζητήσατε βάσει ποιανού δικαίου ήταν? Κυρία Ζήνα, έχει το λόγο. Κυρία Ζήνα, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Όχι, να μιλήσει και, στους αγρότες. Βάλτε ένα αντιλόγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παρακαλώ. Γιατί δεν μιλάει συγκεκριμένα για τον νόμο Πέλλας? Θα μιλήσω συγκεκριμένα για τον νόμο Πέλλας. Συγκεκριμένα να μιλήσετε. Υπάρχουν όλα κοινοπαραγωγή που δεν ξέρουν να κάνουν την παραγωγή. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όταν η συμφωνία περικλεί μέσα για τους αγρότες μία αύξηση του συντελεστή φορολογίας από το 13% στο 26%. Εσείς την πρώτη μία αύξηση. Αφήστε με να ρωτήσω. Ήταν δική σας πρόταση ή όχι? Σας παρακαλώ, σας διαψεύζω κάτι τέτοιο. Έχω διαβάσει πολύ καλά την πρόταση την οποία. Εδώ είναι, κυρία Ζηνανάτη, εδώ είναι. Εδώ την έχω. Εδώ είναι τα μέτρα που ζητήσατε. Δεν θέλω τη διεστράβλωση των στοιχείων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως το κάνει σήμερα αυτό. Αύξηση προκαταβολής του φόρου από το 27,5% στο 100%. Κατάργηση επιδοτήσεων για το φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο ντίζελ. Μείωση στην επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης για το 2016. Αυτά ζητάει. Αυτά ζητάει ακριβώς η συμφωνία. Λοιπόν, να ολοκληρώσω ένα τελευταίο όσον αφορά το σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας το φέρατε σε πλήρη εξαθλίωση και κατάρρευσε τα τελευταία 5 χρόνια. Το εξακλειώσατε, το καταστρέψατε, το καταστρέψατε. Δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να κατέστρεψε σε 5 μέρες, κύριε Μαντρίδη. Σε 5 χρόνια όμως, ο κύριος Κουρουμπλής... Πόσα δώσατε? Σας παρακαλώ, κύριε Θωμανίδη. Ο κύριος Κουρουμπλής... Παρακαλώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ένα λεπτό μόνο έχετε, κυρία Ζήνα. Ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ο κύριος Κουρουμπλής... Σήμερα διόρισε το ζυμψικό. Κύριε Θωμανίδη, δεν θα ολοκληρώσουμε, έτσι, παρακαλώ. Λοιπόν, ο κύριος Κουρουμπλής είναι αυτός ο οποίος επανέφερε τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ναι. Είναι αυτός που κατήργησε το 5 ευρώ που ζητούσατε από έναν άνθρωπο εξαθλειωμένο οικονομικά. Είναι αυτός ο οποίος τα επανέφερε. Δεν τα λέω στην κυρία Μακρύδου προσωπικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναφερθώ στην κυρία Μακρύδου. Το έργο του, το οποίο ήταν να κάνουν, το κάνανε κόπτοντας χρήματα από το νοσοκομείο. Κατανοητό, κυρία Ζήνα. Κατανοητό. Λοιπόν,
Έχουμε φτάσει στο τέλος. Θα σας δώσω τον λόγο για 2 λεπτά με 3 λεπτά το καθένα να βάλετε το δικό σας επίλογο και να απευθυνθείτε για τελευταία φορά προς τους πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και να στείλετε το δικό σας μήνυμα και να πείτε αυτά που θέλετε εν ώψη του δημοψηφίσματος. Κυρία Μακρύδου, λόγος σε εσάς. Θέλω λίγο να απαντήσω στην κυρία Ζήνα. Ο κύριος Κουρουπλής δήλωσε το εξής, το οποίο θα μείνει στην ιστορία γραμμένο. Έχω 200 εκατομμύρια και οι διοικητές δεν μου τα ζητάνε. Αν είναι δυνατόν. Και καθόμαστε και σπάμε το κεφάλι μας για το γάλα, για το γιαούρτι του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ο καθένας με βάση τα δικά του μέτρα και σταθμά, ακούστηκαν όλα τα επιχειρήματα, όπως και αν ακούστηκαν τελικά όλοι, δεν την κρατήσαμε, την ψυχραιμία μας. Με βάση τη συνείδησή του, με βάση τη λογική του, ας αποφασίσει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό το δημοψήφισμα είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη, ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο θα κληθεί ο κόσμος να ψηφίσει, είναι μια πρόταση η οποία έχει αποσυρθεί. Και θα ήθελα να πω ότι 6 μήνες έχουμε μια συγκυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛ, η οποία έρχεται στην Ευρώπη, ασχολείται μόνο με βαφτίσια, ουσία δεν παράγει και έφερε 8 δις μέτρα, τα οποία και αυτά πάλι από τον τίποτα πληροφορούμαστε, ούτε καν για αυτά μας έχουν ενημερώσει. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω, επειδή είδα την προηγούμενη σας εκπομπή που ήταν και ο κύριος Ουγκρίνος. Κάνατε κύριος μέχρι... όχι, την πιο προηγούμενη, την τελευταία του κύριου Ουγκρίνου. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και μπορώ να σας πω ότι κάνατε μέχρι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το mail Χαρδούβελη, να το πει χάδι μπροστά σε αυτά που προτείνατε εσείς. Ο κόσμος να έχει στο μυαλό του ότι αυτό το δημοψήφισμα είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη. Και πάλι δεν απαντήσατε συγκεκριμένα για τους αγρότες του νομού μας. Μην το ανοίγετε, κύριε Μακρύδου. Πάλι δεν απαντήσατε για τους ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό στον Μπόζαρ. Δεν απαντάτε γενικώς. Ωραία. Υπάρχει μια εμφραγματική οικονομία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Τώρα το λόγο το δίνω στον κύριο Κιζηρίδη. 2 λεπτά, κύριε Κιζηρίδη, αυστηρά. Σε λιγότερες από 48 ώρες ο ελληνικός λαός καλείται να πάρει την τύχη στα χέρια του. Τι εννοώ με το να πάρει την τύχη στα χέρια του? Ή θα συνεχίσει με ένα ναι να επιβραβεύσει την πολιτική των μνημονίων, της εξαθλίωσης, της λιτότητας και της φτώχειας, γιατί εδώ μέσα ακούστηκαν πολλά, αλλά αυτά τα 5 χρόνια αυτό ζει στο πετσί του, ή θα αποφασίσει να διαλέξει το λόγο της περηφάνειας και της εθνικής αξιοπρέπειας. Αυτό που προέχει είναι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, από αυτή τη διαδικασία, την απόλυτα δημοκρατική, οι Έλληνες να βγουν ενωμένοι. Όλες οι προσπάθειες των μέσων μαζικής εξαπάτησης των κεντρικών καναλιών δείχνει καθημερινά να πέφτουν στο κενό. Ο ελληνικός λαός απέδειξε στην ιστορία του και κατά το παρελθόν, και θα το αποδείξει και την Κυριακή, ότι στις κρίσιμες εθνικές στιγμές, στα μεγάλα και σε αυτά που τον αφορούν για το μέλλον το δικό του και των παιδιών του, ξέρει να στέκεται με περηφάνεια. Είμαστε μέσα στην Ευρώπη, είμαστε μέσα στο ευρώ, το ευρώ και η ευρωζώνη είναι σπίτι μας, το πληρώσαμε και το χτίσαμε με αίμα όπως και οι υπόλοιποι λαοί, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους άλλους λαούς, αλλά ποια Ευρώπη καλούμαστε να επιλέξουμε, με ένα περήφανο όχι που θα στρίψει λίγο τα πράγματα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Την Ευρώπη της ευημερίας των λαών και όχι μια στενής ομάδας κλεπτοκρατών, που προσπαθούν να επιβάλλουν τη νέα τάξη πραγμάτων, εξαθλιώνοντας τους λαούς, αφήνοντάς τους στην άκρη να αποφασίζουν τα διευθυντήρια για την τύχη τους και να φτάσουμε στο τέλος λοιπόν να υποστήλουμε, γιατί και τέτοια μέτρα περιλαμβάνει το ναι, να υποστήλουμε τελικά και τη σημαία μας, να απεμπολίσουμε περαιτέρω την εθνική μας κυριαρχία. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα οποία είχε και ο μακαριστός Χριστόδουλος κατά το παρελθόν περιγράψει προφητικά ίσως, με τα πιο μελανά χρώματα, σηκωνόμαστε, πάμε στην κάλπη και στείλουμε ένα περήφανο όχι και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το δικό του επίλογο τώρα καλείται να βάλει και ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο γραμματέας της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο Πέλλας και πρόεδρος της τοπικής του Δήμου Πέλλας. Κύριε Δημητριάδη, μένω έκπληκτος με το λόγο του κύριου Κιζηρίδη. Ανέφερε τον κύριο Χριστόδουλο. Ο άνθρωπος εκεί που είναι δεν μπορεί να πει τι θα ψήφιζε και τι όχι. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Καλό θα είναι να μην τον.
Φυσικά, εγώ δεν αναφέρθηκα στον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Θα ντρεπόταν με αυτά που είπαν όλοι οι επόμενοι γέροι. Αυτό αφήστε το σε εμά. Δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Θωμαίδη, παρακαλώ. Κάνω, Ανδρέα, κύριε Θωμαίδη, δεν έχουμε χρόνο. Αυτή η κυβέρνηση, κύριε Δημητριάδη, έχει μια τεράστια και απίθμενη αναλυσία. Ξεχνάμε ότι την ίδια στιγμή που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες, άνοιξε η F3. Την ίδια στιγμή που τα εκατομμύρια στις τράπεζες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμα είναι λιγότερα από 500, λιγότερα, ο αρχηγός του κυρίου Κυριζίδη εδώ πέρα θέλει να δώσει 500 εκατομμύρια F6 σάπια αεροπλάνα. Για 5 αεροσκάφη. Λαϊκίστικο είναι, κύριε Κυριζίδη. Να το πείτε στον κόσμο 50 ευρώ την ημέρα που δεν του δίνετε τα χρήματά του. Αν είναι λαϊκίστικο. Ήθελα να εφαρμόσει την εκπομπή. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Όχι, τελειώσω. Δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Θωμαίδη, κύριε Θωμαίδη, αυτή τη συμφωνία για το αεροπλάνο. Προχωρήστε με απευθύνεστε στον κύριο Κυριακίδη. Σα παρακαλώ. Ήθελα να δώσει 500 εκατομμύρια για το αεροπλάνο. Δεν απευθύνεστε, κύριε. Δεν απευθύνομαι. Συμφωνώ στον κύριο Κυριακίδη. Ο προηγούμενο. Τη στιγμή που δεν υπήρχε σάλιο στα ταμεία. Δεν έχουμε χρόνο. Αλλά η μίζα είναι μεγάλη. Την ίδια στιγμή ο κύριο Κουρουπλής διορίζει τον ανιψιό του στο νοσοκομείο. Ο κύριος Κουρουπλής διόρισε άλλα 230 άτομα και ο κύριος Καμένος διόρισε 160 άτομα στο ΓΕΣ και στο ΓΕΝ. Έχετε στοιχεία γι' αυτό. Ναι, το γράφουν όλες οι εφημερίδες σήμερα. Άρα βγαίνει να διαψεύσει. Ναι, μπορείτε να μας δώσετε ποιος διόρισε, γιατί τυχαίνει και χρόνο. Να βγαίνει να διαψεύσει, κύριε. Σοβαρά μιλάτε. Για όλα αυτά που πατέχετε στοιχεία. Διόρισε. Για όλα αυτά που πατέχετε στοιχεία. Λοιπόν, κύριε Θωμαίδη, θα σας αφαιρέσω το λόγο αν δεν προχωρήσετε. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Προχωρήστε. Εγώ δεν διακόψα. Ένα λεπτό έχετε μόνο. Είμαστε η χώρα που. Έχετε ένα λεπτό, προχωρήστε. Είμαστε η χώρα που. Χρεοκόπησε μαζί με τη Ζάμπια, τη Ζιμπάμπουε και όλα αυτά και τα λέει ο κύριος Χρυσόγονος, ο ευρωβουλευτής του κύριου Τσίπρα. Του λέει, μετατρέπει την Ελλάδα σε κάτι χειρότερο από τη Ζιμπάμπουε. Δεν το λέμε εμείς αυτό. Έχουν ξεφύγει, θεωρούν ότι το όχι είναι κάτι μόνο πατριωτικό και ότι εμείς είμαστε οι προδότες. Όχι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Με ένα ναι μπορούμε να πάμε και να δείξουμε στους Ευρωπαίους ότι πραγματικά θέλουμε να ανήκουμε στην Ευρώπη και ότι η Ευρώπη είναι ένα κομμάτι από εμάς. Και πρέπει να μας δεχθούν, να μας βοηθήσουμε ξανά από την αρχή. Χάσαμε τις θυσίες που κάναμε για την αλαζονία της εξουσίας της αριστεράς. Έχω να πω ότι σήμερα κυβερνάει ο Στάλιν και ο Χίτλερ. Ωραία, τα δύο ακροαριστερά και ακροδεξιά κόμματα, κατανοητό, αυτά κυβερνάνε. Κατανοητό, αυτό δεν το καταλάβει ο λαός. Κυρία Ζήνα, δύο λεπτά αυστηρά. Και τον δρόμο σας πάντως να τα κάνετε. Κύριε Κυριακή, δύο λεπτά αυστηρά. Τώρα συγγνώμη, κύριε Κυριακή. Χαρακτηρισμοί ο Στάλιν και ο Χίτλερ δεν τιμούν τη συζήτησή μας. Πάμε προς το τέλος. Ούτε αποκάλεσα εσάς προδότη. Κύριε Κυριακή, ο καθένας βγάλετε συμπεράσματά του. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Αυτό είναι το επίπεδο. Σας πειράζει η αλήθεια. Δεν πειράζει. Ο Στάλιν και ο Χίτλερ. Ένα ναι. Αυτό είστε. Αυτό είστε. Αυτό είμαστε. Ναι. Σας ακούει ο κόσμος. Δεν πειράζει. Ένα ναι δεν είναι ένα ναι στην παραμονή στην Ευρώπη, όχι. Ένα ναι είναι ναι στη συμφωνία. Δεν υπάρχει διακύβευμα για την παραμονή στο ευρώ, ούτε για την παραμονή μας στην Ευρώπη. Ο κόσμος η υποταγή. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Έχω δύο λεπτά. Η υποταγή έφερε εξαθλίωση. Η αντίσταση φέρνει ελπίδα. Πρέπει να απαντήσουμε όχι στους εκβιασμούς. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στη δική μου τη γενιά, σε μια γενιά των 30 που μετανάστευσε σωριδών στο εξωτερικό με δεκάδες πτυχία. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους των 30 οι οποίοι είναι άνεργοι. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια ευθύνη απέναντι στην ίδια την ιστορία να βγούμε και να απαντήσουμε ένα όχι. Ο μόνος μας φόβος είναι ο φόβος μας. Να δώσουμε ένα εθνικό μήνυμα ενότητας. Τελεσίγραφα δεν δεχόμαστε. Απέναντι στα τελεσίγραφα απαντούμε με ένα όχι στους εκβιασμούς, ένα όχι στον οικονομικό πόλεμο, ένα όχι στο φόβο. Να σταματήσει ο φόβος και η τρομοκρατία, αυτό που τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να κάνουν και το καταφέρνουν όπως φαίνεται με κόπο, αλλά προσπαθούν να το καταφέρουν καλά την τελευταία μία εβδομάδα. Να σταματήσουμε να φοβόμαστε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ, έχουμε φτάσει στο τέλος. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κατερίνα Ζαΐνα, πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Πέλλας, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στην Όδη και πρόεδρος, ο κύριος Κώστας Κιζηρίδης, πολιτευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες και μέλος του κόμματος και η κυρία Λίτσα Μακρύδου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καλεσμένους. Συνεχίζεται ο μαραθώνιος στην Πέλα Τηλεόραση με νέους καλεσμένους σε περίπου 3-4 λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι στην Πέλα Τηλεόραση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστροφή και πάλι εδώ.